Αποφασίστηκε η ποινική δίωξη από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη σε βάρο του πρώην Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ για την υποτιθέμενη υπόθεση καταβολή 130.000 δολαρίων προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή τη πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Stormy Daniels λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη του 2016. Αυτό είναι πολιτικό διωγμό και ανάμειξη στι εκλογέ στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία είπε σε ανακοίνωσή του ο 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, προεξοφλώντα πω η υπόθεση αυτή θα αποβεί σε βάρο του Τζο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρο πρώην πρόεδρου. Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει μεγάλε ταραχέ στη ΣΥΠΑ και η χώρα κινδυνεύει με διχασμό που μπορεί να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή, τα σκάνδαλα του ιού του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν, έχουν καταχωνιαστεί κάπου στα αρχεία της δικαιοσύνης. Σκάνδαλα αποδεδειγμένα με οπτικοακουστικό υλικό. Η απόφαση να ασκηθεί ποινική δίωξη στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ ζημιώνει ανεπανόρθωτα τη ΣΥΠΑ, κατοικεί Ρεπουμπλικανό πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθη. Ο ισοκομματικό αντίπαλο του Ρόντε Σάντι δήλωσε πω η άσκηση ποινική δίωξη σε βάρο του Ντόναλτ Τραμπ αντίκειται προς τις αξίες της Αμερικής. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, αναμένεται να παραδοθεί οικειοθελώ στη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης για να του απαγγελθούν κατηγορίες την 3η 4 Απριλίου, όπως δήλωσε η 4 απριλιου οπως δηλωσε οι δικηγορος του σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.